Ανάμεσα στους πολυάριθμους θρύλους που γεννιόντουσαν στις στρατιές των αντιμαχωμένων της εποχής, γεννήθηκε και ένας για κάποιο δράκοντα. Λεγόταν λοιπόν ότι τη μέρα του θανάτου του Σαν Αμπρόσιου εμφανίστηκε εδώ στο Μιλάνο ένας δράκοντας που ζούσε σε μια βαθιά σπηλιά και ταλαιπώρησε πάρα πολύ τους κατοίκους του Μιλάνου γιατί έτρωγε τουλάχιστον έναν καθεκάστην. Πάρα πολλοί κλήθηκαν να τον αντιμετωπίσουν, αλλά όλοι κατέληγαν στο στόμα του. Μια μέρα ο Ουμπέρτο Βισκόντι αποφάσισε να αντιμετωπίσει τον δράκοντα, πήρε λοιπόν τους υποτακτικούς του και ξεκίνησε για τη σπηλιά του. Όταν έφτασαν εκεί, ο δράκοντας ήταν έτοιμος να καταβροχθήσει ένα παιδί. Ο Ουμπέρτο Βισκόντι μόνος του κατέβηκε στη σπηλιά του δράκοντα και βγήκε μετά από 2 μέρες μάχης μαζί του, κρατώντας το κεφάλι του δράκοντα, δίνοντας ζωή σε ένα καινούριο θρύλο και δίνοντας και την ιδέα για το παιχνίδι που θα δούμε. Σε 2 λοιπόν γύρους το παιχνίδι αυτό, 1.30 ο κάθε γύρος, Πορτογαλία Μάλτα Ελβετία στον πρώτο γύρο από ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Βλέπετε πίσω από τον αντένα είδατε τους δράκοντες και η Σιμών Νατάλη τώρα φωνάζει τον αρχηγό της Ουγγρικής ομάδας, της ομάδας του Πάπα που παίζει τζόκερ σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι ελπίζοντας να τα πάει καλά. Ο Ντένι Πετιό δίνει το σήμα και εδώ θα πρέπει τώρα το κορίτσι να είναι δεμένο στο δράκοντα με ένα σκηνί. Το αγόρι πρέπει να σκαρφαλώσει στο σκηνί, βλέπετε, να κατεβάσει το δράκοντα με το σπαθί του που θα πιέσει το μοχλό εκεί που βλέπετε και να συνεχίσει βέβαια να πιέζει για να κατεβαίνει ο δράκοντας και μόλις το κεφάλι του δράκοντα και μόνον τότε ακουμπήσει στο έδαφος, το αγόρι πρέπει να σκαρφαλώσει και να ελευθερώσει το κορίτσι. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να βρεθούν και οι δύο στη ζώνη τερματισμού και βέβαια η βαθμολογία είναι η μεγαλύτερη απόσταση στο συντομότερο χρόνο. Πορτογαλία με δυσκολίες, Μάλτα που τα πάει καλύτερα από όλους από τους 3 του πρώτου γύρου, τώρα έπεσε τον μάτια σε μάλλον, και Ελβετία σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Βλέπετε τον Πορτογάλο σε ένα παιχνίδι πολύ θεαματικό αλλά ιδιαίτερα δύσκολο. Οι δράκοντες είναι πάρα πολύ αγριεμένοι όπως βλέπετε. Δεν θέλουν να κατέβουν, δεν θέλουν να κατεβάσουν το λαιμό τους και τα παλικάρια προσπαθούν απονενοημένα. Οι κοπέλες περιμένουν υπομονετικά, γιατί οι περισσότεροι, όλοι μάλλον, η προσπάθεια σε αυτό το παιχνίδι είναι των αγοριών. Μπράβο στο Μαλτέζο, χαιρόμαστε πάρα πολύ να βλέπουμε τη Μάλτα να τα πηγαίνει καλά με τις ομάδες της, γιατί πέρσι δεν τα πήγε καθόλου καλά. Ήταν σταθερή στην τελευταία και προτελευταία θέση. Φέτος φαίνεται και οι Μαλτέζοι, όπως και εμείς άλλωστε, έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε στο νόημα του παιχνιδιού. Ο Πορτογάλος έχει πρόβλημα γιατί κάθεται κάτω και κοιτάει τον δράκοντα. Ο καλύτερος από όλους είναι ο Μαλτέζος, πάρα πολύ θαραλέος. Και μας κάνει εντύπωση και για τον Ελβετό. Η Ελβετή στις αναρχίσεις είναι πάρα πολύ δυνατή. Ο συγκεκριμένος παίκτης φαίνεται δεν τα πάει καλά με το σκηνάκι και την αναρρίχηση. Ο Μαλτέζος πάει καλά, έχει κατεβάσει αρκετά το κεφάλι του δράκοντα. Τώρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα γιατί είναι ήδη στο έδαφος και δεν χρειάζεται να κρέμεται κιόλας. Αλλά από ό,τι βλέπω, ο δράκοντας του Πορτογάλου και του Ελβετού είναι πάρα πολύ περήφανος, με το κεφάλι ψηλά και δεν λέει να κατέβει. Μπράβο στο Μαλτέζο. Η ομάδα της Φγκούρα, πάρα πολύ καλές. Δεύτερο παιχνίδι σήμερα και έχει κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση και στο πρώτο και σε αυτό που βλέπουμε. Να και η κοπελιά, ντυμένη μωρό για το παιδάκι του θρύλου. Η Μάλτα ολοκληρώνει, ο Πορτογάλος και ο Ελβετός κοιτούν το δράκοντα κατάματα, πιστεύοντας ότι μπορεί να τον πείσουν να κατέβει μόνος του. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει βέβαια. Προσπάθειες του Μαλτέζου σε γρήγορη κίνηση. Και ιδού ο πρώτος γύρος. Μάλτα ολοκληρωμένη διαδρομή, Πορτογαλία-Ελβετία μη ολοκληρωμένες διαδρομές. Στον δεύτερο γύρο θα δούμε αν θα καταφέρουν οι 3 άλλες ομάδες να τα πάνε καλύτερα ή τουλάχιστον να ολοκληρώσουν ή να κάνουν μεγαλύτερες διαδρομές. Τσεχία-Ιταλία-Ουγγαρία στο δεύτερο γύρο. Έφυγαν τα παλικάρια, Τσεχία αριστερά, στο κέντρο Ιταλία και Ουγγαρία με τον κίτρινο, αυτός είναι ο Ούγγρος. Η Ελλάδα δεν παίζει σε αυτό το παιχνίδι. Κάθε χώρα σε κάποιο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν παίζει. Και αυτό βέβαια προκύπτει μετά από κλήρωση που δεν παίζει κάθε μια χώρα. Βλέπω ότι ο Ιταλός τα πάει καλά με το δικό του δράκοντα, άλλωστε στην πατρίδα του είναι, δικός του θρύλος είναι. Ο Τσέχος επίσης. Ο δεύτερος γύρος εμφανίζεται λιγάκι πιο δραστήριος από τον πρώτο.
Σχεδόν ταυτόχρονα κατεβαίνουν οι δράκοντες και βλέπετε πόσο δύσκολο είναι και να κρέμεσαι στο σκηνή και με το άλλο χέρι να προσπαθείς να βρεις με το σπαθί το ακριβές σημείο για να λειτουργήσει ο μηχανισμός και να κατέβει ο δράκοντας. Ο Ιταλός κατεβαίνει αργά αλλά σταθερά. Αυτός είναι ο Τσέχος. Αυτός είναι ο Ούγγρος. Βρήκε καλό σημείο ο Ούγγρος και κατεβαίνει συνέχεια. Αρκεί να κρατηθεί σταθερός. Ο Ιταλός, σχεδόν τώρα με μια μικρή προτεραιότητα είναι μπροστά ο Τσέχος. Τώρα βρήκε ισορροπία και ο Ιταλός. Και βλέπετε, ο Ούγγρος έχει κάποια προβλήματα. Ο Ιταλός κατεβαίνει. Και πάλι κατεβαίνει, κατέβηκε και ο Ούγγρος, κατέβηκε και ο Τσέχος. Ο Τσέχος είναι σε καλή φάση τώρα γιατί είναι κάτω, το ίδιο και ο Ιταλός. Ο δεύτερος γύρος είναι σαφώς καλύτερος από τον πρώτο. Όσον αφορά τη διαδρομή, δεν ξέρω όσον αφορά τον χρόνο. Ο Ιταλός είναι ο πρώτος που θα ελευθερώσει την κοπελιά. Να δούμε αν θα πάρει καλύτερο χρόνο από τη Μάλτα του πρώτου γύρου. Ο Τσέχος επίσης. Και τώρα κατεβαίνει και ο Ουγγρικός δράκοντας για να ελευθερωθεί η κοπελιά. Είναι οι Ιταλοί που τερματίζουν πρώτοι. Είναι οι Τσέχοι που θα τερματίσουν δεύτεροι. Και είναι και οι Ούγγροι που θα τερματίσουν τρίτοι. Όμως έχουν κάνει ολοκληρωμένες διαδρομές και οι τρεις ομάδες του δεύτερου γύρου. Λήξη παιχνιδιού. Οι Ιταλοί που τα πήγαν καλά. Και replay στις προσπάθειες του Ούγγρου. Για να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα όλου του παιχνιδιού. 1.54 έκανε πολύ καλύτερο χρόνο η Ιταλία, είναι πρώτη σε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα ο δεύτερος γύρος έχει κάνει γενικά πολύ καλύτερο χρόνο. Πρώτη λοιπόν η Ιταλία, 2.4 η Τσεχία δεύτερη, 2.9 η Ουγγαρία τρίτη, 2.20 η Μάλτα τέταρτη και η Πορτογαλία με την Ελβετία έχουν απλώς ατυχήσει. Η Ουγγαρία είχε παίξει τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι, ναι μεν τα πήγε καλά, αλλά όχι πάρα πολύ καλά. Πρώτη λοιπόν Ιταλία με 7, δεύτερη Τσεχία με 6, Ουγγαρία τρίτη που έκανε 10 τους βαθμούς της από τον τζόκερ, Μάλτα με 4, Ελβετία με 3, Πορτογαλία με 3 και η Ελλάδα που δεν έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι. Θα δούμε ότι η Ουγγαρία πέρασε πρώτη τώρα, αλλά έχει παίξει τζόκερ, ισοβαθμή με την Ιταλία στην πρώτη θέση, που δεν έχει παίξει τζόκερ, που σημαίνει ότι η Ιταλία έχει χαρτί στο μανίκι της. Τρίτη η Μάλτα με 11, τέταρτη η Τσεχία με 10, πέμπτη η Πορτογαλία με 9, έκτη η Ελβετία με 6 και έβδομη η Ελλάδα με 2 και τζόκερ ήδη παιγμένο. Η Ιταλία αν παίξει καλό τζόκερ θα κερδίσει την Ουγγαρία, είναι ακόμα όμως πάρα πολύ νωρίς, το δεύτερο παιχνίδι μόλις. Το πρώτο μας ταξιδάκι για απόψε στην Τσεχία και στο Χράντετς Κράλοβε που φιλοξένησε πέρσι τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Μια από τις αρχαιότερες και ωραιότερες πόλεις της Βοημίας. Σημαντική πόλη για την Τσεχία από τη στιγμή που ιδρύθηκε. Κορυφαίο πνευματικό και κοινωνικό κέντρο με πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτό είναι το Χράντετς Κράλοβε. Εκείνη την εποχή.